σκιά της Μαραθοκεφάλας ήταν άγνωστη και τη χρησιμοποιούσαν βοσκοί από το χωριό για να σταυλίζουν εδώ τα πρόβατά τους. Βρέθηκε όμως ένας δραστήριος κληρικός, ο αείμνηστος Παπαβαγγέλης Φακιανάκης, και κατάφερε να την αναδείξει και να γίνει ευρύτατα γνωστή με την αναπαράσταση της Φάτνης που γεννήθηκε ο Χριστός και τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία την παραμονή των Χριστουγέννων, που καθιερώθηκε επί των ημερών του. Σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου, Ειρηναίο Γαλανάκη. Ο εφημέριος της Σπηλιάς, ο πατήρ Ελευθέριος Τατέλος, μου είπε για τη λειτουργία των Χριστουγέννων. Το βράδυ εκείνο είναι η παραμονή των Χριστουγέννων, δηλαδή 24 το βράδυ. Όπως είπες, είναι κρύο βράδυ του Δεκεμβρίου. Ο κόσμος είναι πάρα πολλές. Δεν μπορεί κανείς να πει, υπολογίζουμε 2.000-3.000 κόσμο, και έτσι χωρίς να υπερβάλλω. Αλλά δεν είναι ο κόσμος, αλλά είναι η κατάνοιξη του κόσμου. Όταν πάμε σε ένα, ξέρω εγώ, κάπου και είναι 2.000 κόσμο, γίνεται μια τεράστια οχλαγωγία. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι ακούγονται μόνο τα ζωντανά, μόνο τα ζώα ακούγονται και τίποτα άλλο. Η παρουσία του σπηλαίου, φυσικά η Θεία Λειτουργία πάνω απ' όλα, αλλά και η παρουσία τόσο επιβλητικό και η ατμόσφαιρα είναι τόσο επιβλητική που σου δίνουν και τα δύο που ζήτησες, που με ρώτησες. Και την κατάνοιξη και αυτή την προσδοκία. Είναι τόσο, το νιώθεις μέσα σου, το τόσο έντονα που όντως νοερά είσαι στο σπήλαιο της Βηθλέμ.